λίγο, πάμε λίγο σύντομα, πάμε. Γιασύρο, έλας. Γιασύρο, παρακαλώ. Ξέρετε, είναι από εκείνες τις μέρες στο γραφείο που οι ώρες μοιάζουν ατελείωτες. Ξαφνικά χτυπάει αυτό εδώ. Ένας φίλος από Σύρο. Είχα καιρό να τον ακούσω. Μου λέει δεν έρχεσαι το Σαββατοκύριακο. Αρχίζει τις παρόλες του, αρχίζει τα δικά του να μου λέει ότι είναι το νησί των Ορθοδόξων και των Καθολικών, το νησί με τη μεγάλη ιστορία, τη βιομηχανική ιστορία, τον πολιτισμό του, το μοναδικό του λουκούμι. Δεύτερες σκέψεις λοιπόν δεν χώρεσαν για πολύ ακόμα και έτσι βρισκόμαστε στον Πειραιά, έτοιμοι να αναχωρήσουμε για τη Βασίλισσα των Κυκλάδων. Μπαίνοντας κανείς στη Σύρο και πριν φτάσει στο λιμάνι της Ερμούπολης, το πρώτο πράγμα που αντικρίζει είναι ο παραδοσιακός οικισμός της Μικρής Βενετίας, όπως είναι το ψευδονυμό της, ή για τους πολλούς τα Βαπόρια. Εκεί όπου κάποτε οι εφοπλιστές και η άρχουσα τάξη του 19ου αιώνα φρόντισε να φτιάξει το δικό της Άβατο. Σπίτια που στέκουν αγέροχα, σχεδόν απείραχτα στο πέρασμα του χρόνου, σε ένα πόλεμο χρωμάτων και εικόνων. Γεια σας, παλικάρια! Είστε καλά! Καλά! Ουσίρα, σύμφωνα με την ονομασία που κρατάει από τους Φοίνικες, σημαίνει ευτυχής. Σύρ, που σημαίνει βράχος κατά τη δεύτερη ονομασία, ή για τον πολύ κόσμο απλά Σύρος. Το νησί που το όνομά του προφέρεται πασπαλισμένο με μπόλικη ζάχαρη άχνη, καθότι πρώτα εκείνη αγάπησε την καλήγευστη επίδραση του λουκουμιού και το έφερε κοντά της και αργότερα και εκείνο με τη σειρά του την αγκάλιασε και την έκανε γνωστή στα πέρατα του κόσμου. Όσοι το δοκίμαζαν δεν μπορούσαν παρά να αναφωνούν περιπεκτικά. Μπουδιά και συγχώριο. Το Ραχάτ Λουκούμ ξεκίνησε το ταξίδι του το 15ο αιώνα από την Τουρκία και ήρθε στο νησί από τη Μικρά Ασία όταν οι Χιώτες έκλειψαν τα μυστικά του. Από τότε συνεχίζει μέχρι και σήμερα να ικανοποιεί τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο και να συνοδεύει το βαρύ γλυκό στο καφενείο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φτιάχνεται. Τι κάνετε? Γεια σας, Γιώργος. Αντώνης. Λοιπόν, ήρθαμε εκτός από το να μας δείξετε, να μας πείτε και λίγα πράγματα για την ιστορία. Βέβαια. Αυτού που έχουμε μάθει να απολαμβάνουμε και να μας γλυκαίνει τόσα χρόνια. Κύριε Αντώνη, λοιπόν, ήρθε η κρίσιμη στιγμή να μας δείξετε το μυστικό που κάνει το λουκούμι τόσο νόστιμο και ξεχωριστό. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, στην αρχή βάζουμε το νερό. Έχουμε ανάψει το καζάνι μας, έχουμε το νερό μέσα. Και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Πάμε να ρίξουμε. Πόση ζάχαρη χρειάζεται? Βάζουμε 30 κιλά ζάχαρη. Μπόλικη, έτσι, να γίνει γλυκό. Και αυτό, για να δούμε να δοκιμάσει. Να δω κι εγώ τη γλύκα, Και μετά βάζουμε την κόλλα, το άμυλο. Κύριε Αντώνη, στα γλυκά η δοσολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι υπολογισμένα τα πάντα με ακρίβεια, έτσι. Στα γλυκά πρέπει να είναι πάντα ακριβώς τα υλικά όπως πρέπει, γιατί παίζουν ρόλο. Αν βάλεις λίγο παραπάνω ζάχαρη, αν βάλεις λίγο παραπάνω άμυλο, ή οτιδήποτε φτιάξεις, σε όλα πρέπει να είναι ακριβώς. Αυτό τώρα, κύριε Αντώνη, πόση ώρα θα μείνει μέσα στο καζάνι? Αυτό θα βράσει. Να το φέρνει γύρω-γύρω. Αυτό θα βράσει περίπου 2 ώρες. Και μετά θα μπουν μέσα εξηρή καρπή, τα χρώματα, τα αρώματα. Μπορείστε σημερινά λουκούμια αμυγδάλου? Δεν σημαίνει περγαμότο, 5 ευρώ.
Από τις αυλές των Σουλτάνων ταξίδευσε στο σήμερα, παίρνοντας μία γεύση από την αιγαιοπελαγίτικη νοστιμιά. Λέγεται μάλιστα ότι ο Χατζή Μπεκίρ, ζαχαροπλάστης της εποχής, το έφτιαξε όταν ο Σουλτάνος απέτησε ένα μαλακό γλυκό γιατί είχε σπάσει το δόντι του. Άλλοι πάλι λένε ότι ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ, ο πρώτος, ζήτησε να του φτιάξουν ένα γλυκό για να κατευνάσει τις γκρινιάρες γυναίκες του χαρεμιού του. Μια ιστορία που ταξίδευσε στους αιώνες και που καλύτερα από πολλούς γνωρίζει μία από τις πιο παλιές λουκουμοποιούς του νησιού, η κυρία Ντίνα. Το πιο περίεργο, τουλάχιστον για τον καιρό μας, αν κάποια στιγμή αναλυθεί, είναι οι σχέσεις που είχαν οι λουκουμοποιοί στην παραλία της Σύρου. Αυτοί οι άνθρωποι το πρωί ήταν στις βιοτεχνίες τους. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, αν από κάποιον έλειπε κάποιο υλικό, σίγουρα του το έδινε. Έκαναν ανταλλαγή των τεχνητών. Αν σε κάποιο έφευγε και αρρώστηνε κάποιος, έλεγε «Σικουτρίς, τι μπορείς να μου στείλεις το δικό σου» ή «Εμείς πάλι» ή «Ο πατέρας μου ζητούσε από το σταματηλάκι» ή και από όλους τους άλλους. Είχαμε τους ίδιους κουτάδες, είχαμε τους ίδιους προμηθευτές. Εμείς τουλάχιστον οι επόμενες γενναίες δεν νιώσαμε ότι κάναμε κάτι που μας χώριζε. Ίσα-ίσα το λουκούμι έδαινε τον κόσμο. Οι ευρωπαϊκοί λαοί όπως Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, ιδιαίτερα η Γαλλία, γιατί στη Γαλλία υπήρξαν πάρα πολλοί Αρμένοι οι οποίοι και αυτοί από τη Μικρά Ασία πέρασαν, έκαναν λουκούμι εκεί, ήταν πολλά εργαστήρια και ήταν μια γεύση που τους Γάλλους τους έκανε να νιώθουν όμορφα. Το φέραν στη Σύρο το 1832. Υπάρχει και επίσημα η βιοτεχνία λουκουμιών στα Ματελάκη, η πρώτη καζανιά που βγήκε στη Σύρο. Και ήταν και το πρωινό φαγητό, το γλυκό των εργατών. Το λουκούμι λοιπόν συνόδευε και τις καλές και τις κακές στιγμές των ανθρώπων. Όταν ήταν μνημόσυνα, κηδείες, κάποιες άλλες στενόχωρες μέρες, ένα λουκούμι αλάφρενε την ατμόσφαιρα και ήταν και κάτι, όπως έλεγαν οι παλιοί, πάρτε ένα λουκουμάκι για το συγχώριο της ψυχής. Από την άλλη, όταν ήταν γάμοι, βαφτίσεις, λειτουργούσε πάλι το ίδιο, πάλι για να δώσει χαρά. Ένα γλυκό δηλαδή, που μέσα στην κοινωνική ζωή είχε πρωτεύοντα ρόλο. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προτιμούσαν βεβαίως πάντοτε οι πασάδες εκεί, οι αγάδες, το λουκούμ ραχάτ. Από εκεί βγήκε το όνομα αυτό και το οποίο συνεχίζεται να το παράγουμε και εμείς εδώ και ήταν πάντοτε μαστίχα με αμύγδαλο και τριαντάφυλλο με ροδοζάχαρη. Λοιπόν, για όλα τα χρόνια το παρήγαγαν, όπως είπαμε, χιώτες στην πύλη. Τώρα, όταν το λουκούμι παρήχθη στην Σύρο, στο 1864 με την άφιξη του Γεωργίου, υπάρχουν κουτιά που είναι η Όλγα ο Γεώργιος, υπάρχουν κουτιά που είναι επάνω ο Κωνσταντίνος η Σοφία, έχουν βρεθεί κουτιά που προμηθεύεται η Βασιλική Αυλή του Βελγίου και της Αυστρίας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Έχουμε υλικό? Έχουμε, πάντα. Ωραία. Ένα βαρύ γλυκό θέλω να μου φέρετε. Ναι. Λουκουμάκι, σερβίρετε? Βέβαια. Εδώ στη Σύρο πάντα λουκουμάκι με τον ελληνικό καφέ. Με λουκουμάκι οπωσδήποτε λοιπόν, τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάθεστε να τα πούμε κιόλας με τον καφέ? Θα καθίσω λίγο. Ωραία. Στην υγειά σας, να είστε καλά. Στην υγειά σας. Αν ο Σύρος λοιπόν ένας άλλος κόσμος,
Βρίσκεσαι στην Ερμούπολη και έρχεσαι εδώ και βλέπεις κάτι τελείως διαφορετικό, ένα άλλο τοπίο. Ναι, σίγουρα. Ένα διαφορετικό μέρος η Ανοσύρος από την Ερμούπολη. Βέβαια, σε τίποτα θα έλεγα δεν θυμίζει ένα παραδοσιακό καφενείο. Υπό την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει στα καφενεία να βλέπουν να κάθονται οι άντρες, να μιλάνε για πολιτική, να κάνουν τα δικά τους, να λένε το οτιδήποτε, ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Εδώ είναι ένα καφενείο ενός χωριού, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει ένα μαγευτικό τοπίο, όπως αυτό που βλέπουμε κάτω, βλέπουμε όλο το νησί. Και απ' την άλλη, μπορεί να είναι ένα καταφύγιο και για τον επισκέπτη, αλλά και για τον τόπιο που θα έρθει εδώ. Οι επισκέπτες, ναι, που έρχονται εδώ, επειδή είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Μου λένε ότι είμαστε και πολύ κοντά στο Θεό εμείς εδώ πέρα, γιατί είμαστε τόσο υψηλά, ώστε τους φαίνεται ότι πλησιάζουμε προς το Θεό. Δεν θα μπορούσαμε να μην περάσουμε από την Άνω Σύρο, το ησυχαστήριο όσων θέλουν να απολαύσουν στιγμές αστικής αποτοξίνωσης. Χαρακτηριστικό στοιχείο της Άνω Σύρου είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του είναι καθολικοί. Ο Βαμβακάρης μπορεί να εγκατέλειψε σε πολύ μικρή ηλικία το νησί, παρόλα αυτά δεν έπαψε ούτε στιγμή να το αγαπάει. Κάθε καλοκαίρι το επισκεπτόταν και έπαιζε σε μια συγκεκριμένη ταβέρνα, ξεσηκώνοντας με τον μπουζούκι του Ιριανούς. Όπως έχει περιγράψει ο ίδιος, ποτέ δεν συνήθιζε να παίζει με το κεφάλι ψηλά. Από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που το έκανε, σηκώνοντας το κεφάλι του, αντίκρισε τα μάτια μιας κοπελιάς. Αυτά τα μαύρα μάτια ήταν η αιτία για να ξεκινήσει να γράψει ένα τραγούδι που έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου και που έχουμε συνηθίσει να το ακούμε για πολλά χρόνια τώρα. Μια φούντος ή μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Το νησί που κάνει αισθητή την παρουσία του στο κέντρο των Κυκλάδων γράφει τη δική του μακρά ιστορία. Ο λόγος του περιηγητή ή του ιστορικού μαρτυρούν τα πρώτα σημάδια ζωής πολλά χρόνια πριν. Τα χρόνια πέρασαν και η Σύρος γνώρισε τους Φοίνικες, τους Κρήτες αλλά και τους Μυκηναίους από τα μέσα του 16ου αιώνα και τους Ίωνες αργότερα, οι οποίοι έκαναν αισθητή την παρουσία του στο νησί. Τομείς της ανάπτυξης που έδωσαν την μορφή στην Ερμούπολη που βλέπουμε σήμερα και κυρίως στην βιομηχανική ζώνη που βρισκόμαστε, εκτός από το εμπόριο, ήταν η ναυτιλία, η μηχανουργία και βέβαια κατά καιρούς η βυρσοδεψία και η κλωστοϊφαδουργία. Έχουμε πίσω μας έναν αργαλιό, κλασικό δείγμα αυτής της δραστηριότητας. Ξένοι κατακτητές, όπως οι Πέρσες, την υπόταξαν στην διάρκεια των Μυδικών πολέμων, ενώ οι Μακεδόνες, κατακτώντας τις Κυκλάδες, άφησαν και εκείνοι το σημάδι τους. Η Σύρος εκχριστιανίστηκε κατά τα Βυζαντινά χρόνια, ενώ την εποχή της Λατινοκρατίας ασπάστηκε το καθολικό δόγμα, συνυπάρχοντας μέχρι και σήμερα με την Ορθοδοξία. Μαζεύοντας τα κομμάτια της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη γερμανική κατοχή, στυλώθηκε και πάλι στα πόδια της γύρω στο 1980 με την ύπαρξη του ήδη διευρυμένου νεωρίου. Το ναυπηγείο έζησε και τη δική του παρακμή για να έρθει η στιγμή που και πάλι μετά το 1994, μετά από μια τριετία διακοπής λειτουργίας, έγινε ξανά εύρωστο και παραγωγικό.
κέντρο πολιτισμού, όταν η Ιταλική θίαση παρουσίαζαν όπερες εποχής κατά το 19ο αιώνα. Λέσχες πολιτισμού και σύλλογοι, καφενεία με μουσική, αλλά και 4 με 5 εφημερίδες. Μία λάμψη που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν χτίστηκε η Λέσχη της Σύρου και το Θέατρο Απόλλων στη δεκαετία του 1860. Τότε άρχισε η δημιουργία του μεγαλοπρεπούς θεάτρου, το οποίο κάποιοι έσπευσαν να παρομοιάσουν με τη Σκάλα του Μιλάνου λόγω της μεγαλοπρέπειας και της αρχιτεκτονικής του. Αυτό τελικά συμβαίνουν όλα μαζεμένα. Πολλές διαφορετικές παραστάσεις, διαθέσεις, πράγματα, εκδηλώσεις. Μουσικές ίσως. Από το ροκ στη τζαζ. Από την κλασική μουσική και την όπερα σε αυτό που αντικρίζουμε μπροστά στα μάτια μας και είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Το αριστοτεχνικά δομημένο δημαρχείο της πόλης, στολίδι του νησιού, κυριαρχεί στο κέντρο της Ερμούπολης, δημιούργημα του αυστριακού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Στην πλατεία του επιβλητικού κτηρίου σμίγουν τα ονειρόφωτα καλοκαιρινά βράδια, κορίτσια και αγόρια, ενώ οικογένειες με παιδιά απολαμβάνουν αχόρταγα λίγες σταγόνες θερινής ξεχνιασιάς. Από τη γειτονιά σου, για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Για τα γλυκά τα μάτια σου και για την εμορφιά σου. Νόστιμο τρελό μικρό μου, μαγικό Γαλισά και Ντελαγράτσια, έλεγε ο Μάρκος. Γαλισάς η παραλία, η κοσμοπολίτησα με τα κρυστάλλινα γαλανά νερά. Ντελαγράτσια, ο πανέμορφος οικισμός στα βορειοδυτικά της αρχόντισσας των Κυκλάδων. Βαπτισμένη από τη λατινοφερμένη Μαντόνα Ντελαγράτσια ή αλλιώς μητέρα του κυρίου. Και αν μιλάμε για τουρισμό, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει το Κίνη, τη ρομαντική παραλία μόλις 10 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ερμούπολη. Ή ακόμα τη Βάρη. Ο μικρός κολπίσκος της γεμίζει από παιδικές φωνές τους μήνες της καλοκαιρινής φυγής από τα αστικά κέντρα. Το Δελφίνι, εκεί όπου πολλοί επιλέγουν να ζήσουν το όνειρο κάθε φυσιολάτρη, μακριά από θορύβους και την εικόνα του πολυειδωμένου αστικού τοπίου. Ένας από αυτούς τους μικρούς παραδείσους είναι και η Αμπέλα. Εκεί ο Μιχάλης Παπαδημητρίου, άλλοτε κάτοικος της πολύβουης Αθήνας, ανακάλυψε αλλά και δημιούργησε το δικό του όνειρο. Στην υγεία σας. Να είσαι καλά, στην υγεία σου, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος στη Σύρο δεν περίμενα να δω όλο αυτό το μαγευτικό πράγμα. Κοίταξε, κάπως έτσι ένιωσα και εγώ πριν 5 χρόνια, 4,5 χρόνια περίπου, όταν φεύγοντας από την Άξο που είχα πάει με την κόρη μου, ήρθαμε, είπαμε, ας πάμε στη Σύρο. Πάση περιπτώσει, μετά από τόσα χρόνια να τη δούμε. Αλλά με το που πάτησα το πόδι μου εδώ, σκέφτηκα ότι ίσως είναι το ένα από τα ιδανικότερα μέρη για κάποιον ο οποίος θέλει να φύγει από ένα αστικό κέντρο με όλη την ένταση και με όλη αυτή την επιβάρυνση, ας πούμε, που μπορεί να έχει κάποιος,
και να πάει σε ένα μέρος το οποίο, σαν μια μεταβατική, ας το πούμε, λύση, μπορεί να σου δώσει τέτοιου είδους μαγευτική ιδέα. Κάποιος βέβαια θα έρθει και θα ρωτήσει γιατί τη Σύρο. Υπάρχουν κυκλαδονίσια δεκάδες, τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι άνετα ζει εκεί. Κοίταξε, η Σύρος έχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι, εγώ το ένιωσα πλέον ερχόμενος εδώ, έχει κάτι το οποίο προσελκύει τον κόσμο. Προσελκύει πολλούς επισκέπτες, αυτούς που λέμε επίκους. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να κάνουν μια στροφή στη ζωή τους και επιλέγουν να είναι εδώ. Γι' αυτό και είναι και ευχαριστημένοι. Γι' αυτό και είναι και ευχάριστο το κλίμα. Δηλαδή αποπνέει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα την οποία την εισπράττει ο επισκέπτης. Εδώ έχεις την υγεία σου, έχεις την κουλτούρα, έχεις την επικοινωνία τη γρήγορη, έχεις ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει ντόπιοι. Οι ντόπιοι είναι πολύ φιλόξενοι. Πάρα πολύ φιλόξενοι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που έχει τόσο κόσμο εδώ. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ένα όνειρο ζωής που εκπληρώθηκε, έγινε πραγματικότητα. Ερχόμενος εδώ, κάνατε αυτό που πολλά χρόνια θέλατε, αλλά δεν τολμούσατε ή δεν μπορούσατε. Ναι, το προσπαθώ συνέχεια και ελπίζω να με πάει μέχρι τέλος. Έχω πίστη σε αυτό και μ' αρέσει πραγματικά έτσι πως το κάνω. Σας ζηλεύω, έχω να πω, και θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να το ακολουθήσω. Στην υγεία σας, είστε καλά. Σας εύχομαι να το κάνεις και εσύ και όποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Στην υγεία μας. Η εφευρετικότητα βέβαια των Συριανών μοιάζει ανεξάντλητη. Και αυτό γιατί πέρα από τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης, ένας από αυτούς αποφάσισε να πειραματιστεί, κάνοντας το εθνικό γλυκό της Σύρου, το λουκούμι, ποτό. Βαγγέλη, αφού σε καλησπέρισω, θέλω να μου πεις τι καλό θα μου φτιάξεις. Θα φτιάξουμε κοκτέιλ λουκούμι, τριαντάφυλλο, εξαιρετικό, απλό, ντόπιο, χρησιμοποιούμε βότκα. Κοίτα, έχουμε δει λουκούμια σε όλες τις εκδοχές. Τώρα βλέπουμε και ποτό, έτσι. Είναι το πρώτο κοκτέιλ λουκούμι που γίνεται. Είναι λουκούμι, είναι μια συνταγή δική μας, με τριαντάφυλλο καθαρό μέσα, τριαντάφυλλο πραγματικό, ροδοπέταλα, τριαντάφυλλο. Να πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε. Έχουμε βάλει πάγο, έχουμε βάλει βότκα, ετοιμάζεται η βότκα, τριαντάφυλλο. Βάζουμε λίγη σαχαρίτσα σιρόπι. Για να διαλύεται ουσιαστικά πιο εύκολα, έτσι. Για να σπάει τελείως και λεμόνι. Ελάχιστο. Ροδοπέταλα τριαντάφυλλου. Πρέπει να πάρει χρώμα, να πάρει γεύση και να βγάλει όλο το άρωμα που είναι τριαντάφυλλα καθαρά, χωρίς τίποτα, κανένα φάρμακο. Μπαίνει λοιπόν στο μπλέντερ όλο αυτό. Αν το δει κανείς πάντως, το λουκούμι ήταν αυτό που κέρδισε τη Σύρο. Μαζί με όλα τα άλλα της καλά, ήταν εκείνο που την έκανε ξεχωριστή. Γιατί το νησί, που τους τελευταίους δύο αιώνες παντρεύει Ορθόδοξους και Καθολικούς, δεν έπαψε ούτε στιγμή να σαλεύει το μυαλό όσων βρίσκονται σε αυτό. Φεύγοντας κανείς από εκεί, δεν μπορεί παρά να κρατήσει τη μυρωδιά από το λουκούμι τριαντάφυλλο, τον αέρα της Κοσμομαζόχτρας και Πληθωρικής Σύρου, το νησί όπου ο Μάρκος τραγούδησε για τα μαύρα μάτια της Φραγκοσυριανής του, νιώθοντας μέσα του ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει και πάλι εκεί, για να γνωρίσει ξανά από την αρχή όλα όσα προσφέρουν σε εκείνη τη μαγική ομορφιά του τόπου που πάντα έχει κάτι καινούριο να προσφέρει σε ονειροπόλους, βιαστικούς ταξιδιώτες ή απλά φανατικούς επισκέπτες της Αιγαιοπελαγή της Ασκηράς.